Ας ξεκινήσουμε από το Τζάβες, κύριε Παπακοσταντίνου, διότι εγώ επιμένω ότι ούτε νεκρός σου αφήνει να ησυχάσουν. Γεγονός είναι αυτό. Δεν τους ενοχλεί ότι ήταν δικτάτορας, όπως λένε. Διότι ποιος δικτάτορας έχει κερδίσει 14 εκλογές σε σύνολο 15 μέσα στα 14 χρόνια της θητείας του. Αυτό που τους ενοχλεί είναι ότι τους νίκησε απλώς. Σε μια περιοχή του κόσμου που την είχαν ως πίσω αυλή της Λατινικής Αμερικής, μπανανίες, πραξικοπήματα και ούτω καθεξής, ήταν ο Κάστρο πρώτα και μετά ήταν ο Τσάβες. Αυτό δεν τους αφήνει να ησυχάσουν και αυτός ο άνθρωπος που έφυγε και που θα τον αποχαιρετήσουν αύριο, εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας, που τον βιώνουν το θάνατο του Τσάβες όχι σαν το θάνατο ενός πολιτικού, αλλά σαν θάνατο μέσα στην οικογένεια, είναι η καλύτερη απάντηση, πιστεύω. Μάλιστα. Τώρα, ο θάνατος Τσάβες συνιστά αλλαγή σελίδας, πιστεύετε, στη Λατινική Αμερική και στον κόσμο ευρύτερα, διότι η Βενεζουέλα ήταν μια παγκόσμια πετρελαϊκή και είναι δύναμη, με φοβερά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης, αναλφαβητισμού. Τα έχουμε πει εδώ στους ακροατές. Δεν είχαν καν δημόσιο σύστημα να βγαίνουν τα δημόσια πανεπιστήμια γιατροί και απέκτησαν. Αλλά συνιστά μια αλλαγή σελίδας. Οπωσδήποτε, διότι εντάξει, ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης, όσο χαρισματικός και αν είναι, δεν γράφει μόνο στην ιστορία. Την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες, τα κόμματα, οι οργανώσεις τους και ούτω καθεξής. Αλλά ειδικά σε τέτοιες χώρες και σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις, ο ρόλος του ηγέτη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Τσάβες ήταν ένα πολιτικό ζώο που είχε ένα δαιμονιώδες αισθητήριο πολιτικό και μια φοβερή ικανότητα να έχει δεσμό, προσωπικό δεσμό με τα λαϊκά στρώματα. Μίλαγε 40 ώρες κατά μέσον όρο τη βδομάδα σε δημόσιες εκδηλώσεις, όργων όλη τη χώρα, από τα βάθη της Αμαζονίας μέχρι τις πετρελαιοπηγές και ούτω καθεξής. Και το κενό του είναι πάρα πολύ μεγάλο, παρότι ο Νικολάς Μαδούρο, ο αντικαταστάτης του, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός, που έχει πολλά κοινά με τον Τσάβες. Mm-hmm. Οι δύο ήταν φτωχόπεδα, φτιάξαν τη ζωή τους μόνοι τους, δεν έγιναν ηγέτες από κάποια γραφειοκρατία ή από τις διεθνείς τράπεζες, όπως ο κύριος Μόντι. Ανέβηκαν σκαλί-σκαλί πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν οδηγός λεωφορείων ο Μαδούρο, συνδικαλιστής, και ακολούθησε τον Τσάβες από τα πρώτα του βήματα. Και τον είχα γνωρίσει κι εγώ, δηλαδή όταν είχα πάρει συνέντευξη από τον Τσάβες, ήταν και ο Μαδούρο εκεί, τότε υπουργός εξωτερικών. Μου έδωσε την εντύπωση ενός πολιτικού πολύ σοβαρού και πολύ ρεαλιστή, θα έλεγα. Έχει αφήσει μια πολιτική παρακαταθήκη, αλλά το αμέσως επόμενο εύλογο ερώτημα. Σε συνθήκες παγκόσμιου οικονομικού πολέμου, θεωρείτε ότι θα επιστρέψουν, καλά ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αλλά θα επιστρέψουν με μεγαλύτερη ένταση οι αντίπαλοι? Κοιτάξτε, σε πρώτη γιατί ο Τσάβες, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή, σε πρώτη φάση τώρα έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, διότι υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Σωστά. Και είναι δύσκολο να πάρουν κόντρα σε αυτό το ρεύμα τώρα και τις εκλογές θα τις χάσουν. Θα γίνουν σε ένα μήνα περίπου εκλογές, θα είναι ο Νικολάς Μαδούρα από μια πλευρά και από την άλλη ο Ενρίκο Καπρίλες, που είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο εκπρόσωπος της μεγάλης ιδιοκτησίας στη Βενεζουέλα και των δυτικών δυνάμεων που θα ήθελαν να ανατρέψουν το σύστημα Τσάβες, ας το πούμε έτσι. Θα τις χάσουν αυτές τις εκλογές. Τα πιο δύσκολα όμως θα είναι μπροστά. Mm. Διότι δεν θα παραιτηθούν. Όπως είπατε κι εσείς, η Βενεζουέλα μαζί με την Σαουδική Αραβία είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα πετρελαϊκά αποθέματα στον πλανήτη. Βεβαίως δεν έχει κόψει σχέσεις οικονομικές με την Αμερική παρά την πολιτική ρήξη μεταξύ των δύο χωρών. Έδινε πετρέλαιο στους Αμερικανούς. Αμερικάνικες εταιρείες φτιάχνουν αυτοκίνητα και οι τρεις μεγάλες του Ντιτρόιτ φτιάχνουν αυτοκίνητα στη Βενεζουέλα. Δεν έχουν κοπεί δηλαδή οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αλλά οι Αμερικανοί, όπως προσπάθησαν το 2002 να ανατρέψουν τον Τσάβες με πραξικόπημα και απέτυχαν. Τηλεοπτικά. Όχι, έκανε κανονικό πραξικόπημα. Ναι, όχι, εννοώ. Όρκησε ο στρατός, η μερίδα του στρατού που είχε εξεγερθεί εναντίον του Τσάβες, όρκησε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχάνων για δύο μέρες πρωθυπουργό. Σωστά. Όταν λέω τηλεοπτικά ότι από εκεί μετέδωσαν ότι τέλειωσε ο Τσάβες, ναι, παραιτήθηκε κτλ. Και αυτά τα ξεχνούν όσοι λένε για δικά τώρα τον Τσάβες. Ο Τσάβες επιβίωσε πραξικοπήματος των δυτικών δημοκρατιών. Μαδρίτη και Ουάσιγκτον είχαν σπέσει με τους πραξικοπηματίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν πήγε και κανένα σε στρατοδικείο και να τον εκτελέσει. Συνήθως έτσι γίνεται. Όταν κάνεις πραξικόπημα, ρισκάρεις ή θα πάρω την εξουσία ή θα χάσω το κεφάλι μου. Και δεν πήγε και κανένας μέσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλα τα κανάλια τα οποία τα ιδιωτικά, τα οποία υποστήριξαν το πραξικόπημα, συνεχίζουν και λειτουργούν μέχρι σήμερα ανετότατα. Δεν μου λέτε, κύριε Παπακοσταντίνου. Περίεργη δικτατορία αυτή. Ακριβώς. Δηλαδή, έχεις όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Το 80% μάλιστα είναι. Τα κρατικά, δεν έχει τίποτα άλλο. Το 80% είναι απέναντι του. Πείτε μου κάτι, επειδή γνωρίζω ότι του πήρατε και συνέντευξη του Τσάβες.
Τι άνθρωπος πιστεύετε ότι ήταν ως πολιτικών, φυσικά και δεν φτιάχνει μόνος του μια κατάσταση, αλλά είχε αυτό που λέμε κοσμοαντίληψη, και αυτό που ενοχλούσε περισσότερο είναι ότι προσπαθούσε να ανοιχνεύσει έναν άλλο δρόμο ως εφικτό από αυτή την παντοδυναμία ενός συστήματος που βλέπουμε. Εμένα αυτή ήταν η έκπληξή μου, γιατί είχαμε πάει εκεί, ήταν και η Χριστίνα Ιπάτζου, η καλή συνάδελφος από την Ελευθερία Τυπία ήταν τότε, που είχαμε πάει, και ήταν μια συνέντευξη η οποία κράτησε με ένα περιορισμένο αριθμό ξένων ανταποκριτών στο Μιραφλόρες, στο Προεδρικό Μέγαρο, που κράτησε 6 ώρες. Χυμαρόδης, μερικοί λέγανε ότι μιμούνταν, προσπαθούσε να ξεπεράσει τον κάστρο και στη διάρκεια των ομιλιών του. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εγώ είχα πάει με την αίσθηση ότι θα συναντούσα έναν λαϊκιστή ηγέτη της Λατινικής Αμερικής με πολιτική ικανότητα, αλλά όχι χωρίς ιδιαίτερες θεωρητικές ή φιλοσοφικές, στρατηγικές, ας το πούμε έτσι, βάσεις. Είδα έναν άνθρωπο που ήταν βιβλιοφάγος του σκοτωμού. Δηλαδή μας τσιτάριζε Μπολίβαρ φυσικά, τον ήρωα της ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική, Μάρξ, Λένιν, Τρότσκι, Λούξεμπουργκ, ακόμα και σύγχρονους μαρξιστές που ελάχιστοι γνωρίζουν στην Ελλάδα, γιατί ελάχιστα έργα τους έχουν μεταφραστεί, όπως τον Ισβάν Μέτζαρο. Θέλω να σας πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2002, είχε συνειδητοποιήσει πως δεν αρκεί μόνο η σχέση με το λαό, πρέπει να έχεις και ένα στρατηγικό σχέδιο για το τι είδους κοινωνία θες να αναπτύξεις. Είχε διαβάσει πάρα πολύ, είχε στο επιτελείο του διανοούμενους πολύ σοβαρούς και νομίζω πως είχε μία έστω και χοντρική ιδέα τι είδους κοινωνία θέλει. Και ήθελε μια σοσιαλιστική κοινωνία η οποία όμως θα μιλάει ισπανικά. Θα είναι δηλαδή, θα σέβεται τη λατινοαμερικάνικη παράδοση και τον δημοκρατικό πλουραλισμό στα πλαίσια ενός σοσιαλιστικού κράτους. Σαφές. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Συνδέεται όλο αυτό το εγχείρημα που εν πάση περιπτώσει σηματοδότησε πολλά πράγματα σε όλη τη Λατινική Αμερική με το τι συμβαίνει σήμερα στη Νότιο Ευρώπη, και εννοώ την Ελλάδα, εννοώ την Ιταλία, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Γαλλία φυσικά, την Πορτογαλία. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι δελεάζομαι να πω, να βρω μια αναλογία με την έννοια ότι τώρα που γινόμαστε και εμείς κατά κάποιο τρόπο μπανανίες της Γερμανίας και Λατινική Αμερική μέσα στην Ευρώπη, φυσικό είναι να έχουμε μεγαλύτερες αναλογίες και στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, παραδοσιακά η Ευρώπη δεν είχε ζήσει λατινοαμερικάνικες εμπειρίες. Δηλαδή, τέτοιες κοινωνικές ανισότητες, τέτοια ανεργία, τέτοια κλεπτοκρατία, τέτοια εξάρτηση από τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης. Ήταν πιο ομαλές, ας το πούμε έτσι, κοινωνίες, με μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης, μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικού κράτους, δημοκρατικών θεσμών και ούτω καθεξής. Τώρα, οι κοινωνίες μας εδώ στην Νότια Ευρώπη, Ελλάδα, Πορτογαλία, είδατε 1,5 εκατομμύριο κόσμος. 1,5 εκατομμύριο κόσμος, ναι, ναι. Δηλαδή, βιώνουν ότι ξαφνικά, κοινωνικά αλλά και εθνικά, κατεβαίνουν τρεις κατηγορίες κάτω, από τη μια μέρα στην άλλη. Λες και έχει πέσει μια καταστροφή, ένα στροπελέκι που κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί μέχρι χτες. Αν λέγαμε πριν από 3 χρόνια πως θα γίνουν αυτά στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, ότι θα πάει η ανεργία 27% και η ανεργία των νέων παιδιών 54%, και ότι όπως είχαμε τη γενιά των πατεράδων μας που πήγαινε στις φάμπρικες Γερμανίας και στο Βέλγιο της ΤΟΕΣ που λέγει ο Καρατζίδης, σήμερα θα είναι τα νέα παιδιά με τα πτυχία που θα πηγαίνουν έξω μπας και βρούνε κάποια δουλειά, δεν θα το πιστεύαμε ότι μπορεί να ζήσουμε τέτοιο πιστοδρόμηση. Οπότε φυσικά έχει μια σχέση αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια λατινοαμερικανοποίηση σε αργή κίνηση και στις συνθήκες της κοινωνικής ζωής μας, αλλά και στις συνθήκες της πολιτικής. Βλέπετε τα τυπικά φαινόμενα. Στη Βενεζουέλα ήταν ο Τσάβες, που βγήκε έξω από τα παραδοσιακά κόμματα και έκανε ένα καινούριο πρωτότυπο κίνημα που πήρε και την εξουσία. Ατυπικά φαινόμενα πολιτικά αρχίζουν να πτήσονται και στην Ευρώπη, του Μπέπε Γκρίλο στην Ιταλία. Τα κινήματα αυτονομίας στην Ισπανία, ο ΣΥΡΙΖΑ αν θέλετε στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πράγματα δηλαδή που ανατρέπουν την υφιστάμενη πολιτική τάξη και δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλουν. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε. Εκτιμάτε ότι φτάνει σε οριακό πεδίο πια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή... Βέβαια, αφού βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δουλεύει μόνο για τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει πλεονάσματα συνέχεια, αλλά όλη η Ευρωζώνη από το τελευταίο τρίμηνο του 2012, όπως γνωρίζετε, είναι σε ύφεση. Και σοβαρότατη ύφεση. Και αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα οι Πορτογάλοι, έχουν πρόβλημα οι Ισπανοί, που οι τράπεζές τους έχουν μαζέψει στα ντουλάπια τους άπειρους σκελετούς, και είναι πολύ μεγάλη χώρα η Ισπανία και δεν ξέρουν πώς θα τη σώσουν. Έχει πρόβλημα η Ισπανία, η οποία είναι τόσο μεγάλη που ούτε να χρεοκοπήσει είναι νοητό, διότι καταραίει όλο το ευρώ, αλλά ούτε και η Γερμανία, ακόμα και αν θέλανε, θα μπορούσαν να τη διασώσουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όπως έλεγε η παλιά ελληνική ταινία. Και κυρίως αρχίζει να έχει πρόβλημα η ίδια η Γερμανία. Όπως είδατε τις προάλλες,
ανακοινώθηκε πως θα φτιαχτεί κόμμα με πολύ σοβαρές προσωπικότητες και πολιτικές και δημοσιογραφικές και οικονομικές, η οποία ζητάει την έξοδο της Γερμανίας από το ευρώ, διότι πιστεύει πως αρχίζει να μην συμφέρει ούτε τη Γερμανία. Εν ολίγης νομίζω πως το δίλημα που μπαίνει είναι ότι η Ευρωζώνη είτε θα αλλάξει εκβάθρον είτε θα διαλυθεί. Να σας ρωτήσω ευθέως από την εμπειρία που έχετε. Άρα δεν οδηγούνται εκ των πραγμάτων, ανεξαρτήτως από ορόσημα εκλογές, στο κάτι να κάνουν, δεν εννοώ προς το καλύτερο, ναι, να εξηγούμε, μπορεί να είναι και προς το χειρότερο για τους λαούς, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν με την έννοια ότι ξεμοντάρει πια η μηχανή. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα πάμε σε μια αλλαγή, αλλά αυτό κανείς δεν νομίζω πως έχει ένα σαφές σχέδιο, ή μάλλον υπάρχουν σχέδια, αλλά δεν υπάρχει μια συνισταμένη. Κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει συνιστώσεις και τάσεις που δεν μπορούν να βγάλουν μια συνισταμένη της προκοπής. Δηλαδή, άλλοι λένε, ας πούμε, στη Γερμανία ακόμα μέσα να φύγουμε από το ευρώ. Άλλοι λένε, ακόμα και στελέχοι του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Γερμανίας, να το σπάσουμε το ευρώ και να έχουμε δύο ζώνες. Μία του βορρά, του προτεσταντικού βορρά, ας το πούμε έτσι, που θα έχει το σκληρό νόμισμα, και μία του νότου, στον οποίο να το βάζουν και τη Γαλλία. Αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να φταθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε η Γαλλία θα το δεχόταν αυτό. Να περιοριστεί δηλαδή σε μια δεύτερη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Μεσογειακής. Και άλλοι λένε, πολύ αδύνατο όμως προς το παρόν, να το στρίψουμε κάπως, να το μαλακώσουμε, να έχουμε κάποιες μεταφορές κεφαλαίων στις πιο αδύνατες χώρες και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσουν βέβαια πριν από τις γερμανικές εκλογές του φθινόπωρου. Άρα υπό την έννοια αυτή, η λεγόμενη ακυβερνησία στην Ιταλία δεν είναι το πρόβλημά τους, αλλά το πολιτικό μήνυμα που έφυγε από την Ιταλία. Ακριβώς. Ακυβερνησία η Ιταλία είχε και χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Περισσιακά λειτουργούσε. Ακριβώς. Και το Βέλγιο, όπως θυμάστε, είχε κάπου ένα χρόνο που δεν είχε κυβέρνηση. Σωστά. Που είναι και η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν έγινε και καμιά καταστροφή. Το θέμα είναι πως αυτή η ακυβερνησία όμως γίνεται τη στιγμή που υπάρχει πολύ μπαρούτι, έχει μαζευτεί σε αυτή την κοινωνία, και ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση στην Ιταλία, η οποία φλερτάρει ακόμα και με την ιδέα της εξόδου από το ευρώ. Διότι όπως γνωρίζετε κύριε Σαχίνη, το 55% των Ιταλών ψήφισε εναντίον του ευρώ. Και ο Μπερλουσκόνη και ο Μπέπε Γκρίλο από διαφορετικές πλευρές, ο Μπερλουσκόνη από δεξιά, ας το πούμε έτσι, Μπέπε Γκρίλο από αντισυστημικές, ας πούμε, κάπως αριστερίζουσες θέσεις, ήταν ότι αν χρειαστεί να φύγει η Ιταλία από το ευρώ. Μάλιστα ο Μπέπε Γκρίλο έχει και σύνθημα, δημοψήφισμα για να φύγουμε από το ευρώ. Μια μερίδα ακόμα και του βιομηχανικού κόσμου των επιχειρηματιών της Ιταλίας νιώθει πως καλύτερα θα ζούσε έξω από το ευρώ, με συμμαχίες ενδεχομένως με την Αμερική, με την Αγγλία και με τη Ρωσία, παρά μέσα στην Ευρώπη της Μέρκελ. Στην Ελλάδα όμως έχουμε και κάποιες, με συγχωρείτε, θα το έλεγα αναστροφές, τρευλώσεις, φερρυπίν αντισυστημικά, ναι, έτσι πλασάρεται και λανσάρεται, αλλά πάντως ηχηρά έχουμε την παρουσία της Χρυσής Αυγής. Και η Χρυσή Αυγή δεν είναι έτσι γενικώς μια γκλαμουριά που εμφανίζεται στα κεντρικά δίκτυα ενημέρωση. Έχει σαφή στόχο, σαφή προσανατολισμό. Δεν έχει κρύψει τη ναζιστική της καταβολή και δεν τη χρησιμοποιεί καν ως επίφαση. Ανοιχτά πια. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Καταρχήν, η Χρυσή Αυγή δεν είναι απλώς ένα ακροδεξιό ρεύμα, όπως ήταν το λάθος του Καρατζαφέρη. Υπάρχει ένα βαθύ ρήγμα που τη χωρίζει από όλο το υπόλοιπο σύστημα το πολιτικό, από τις δυνάμεις, ας πούμε, τις αστικές, ας το πούμε έτσι. Και 700.000 δηλαδή άνθρωποι. Είναι ανοιχτά φασιστικό κόμμα, πράγμα που δεν μπορούσε να το πει κανείς για τον Καρατζαφέρη, διότι ο φασισμός είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Δεν μου λέτε, κύριε Παπακοσταντίνου, και 700.000 άνθρωποι ξαφνικά είδαν φως στο φασισμό και μπήκαν. Θα σας πει κάποιος. 700.000 άνθρωποι δεν την ψήφισαν επειδή είναι Χρυσή Αυγή. Πολλοί από αυτούς την ψήφισαν παρότι είναι ναζιστική. Αλλά το ήξεραν όμως. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν το ήξεραν και μέχρι τις εκλογές, όταν ο Κασιδιάρης έκανε αυτά που έκανε μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους με την Κανέλη και τη Δούρο, και στις επόμενες δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι δεν πέφτει αλλά μάλλον ανεβαίνει, τότε δεν τους ενοχλεί και τόσο. Ή εν πάση περιπτώσει το ανέχονται. Δεν λέω πως είναι όλοι φασίστες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τους ενοχλεί ενδεχομένως και τόσο ο φασισμός. Και αυτό βεβαίως εξηγείται. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να βγει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχε ανεργία 27%, αν ολόκληρες λεωφόροι κεντρικές της Αθήνας δεν έχουν μετατραπεί σε κημητήρια χρεοκοπημένων μικρών επιχειρήσεων, και αν αυτή η ανθρώπινη σκόνη που μαζεύει η κρίση, που πολτοποιεί τους ανθρώπους, δεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να αναζητούν κάποια ιδεατή δύναμη στον εθνικισμό, στο φαντασιακό μεγαλείο του ισχυρού έθνους και του ισχυρού ηγέτη που της δίνει αυτή η οργάνωση. Μάλιστα. Χαίρομαι για αυτή την προσέγγιση που κάνετε, χωρίς να χαϊδεύετε αυτιά. Και από την άλλη,
η ελπίδα που εσείς περιγράψατε, ή εν πάση περιπτώσει το φαινόμενο, δεν είπατε ελπίδα, δεν πήρατε θέση. Να είμαι σαφής, να είμαι δίκαιος, μην αλλοιώνω αυτό που είπατε. Είπατε ότι στην Ιταλία είχαμε το φαινόμενο Πέπε Γκρίλο, στην Πορτογαλία έχουμε 1,5 εκατομμύριο κόσμο, στην Ισπανία έχουμε ζητήματα αυτονομίας, στην Ελλάδα εμφανίστηκε με τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι είναι τώρα δηλαδή, δεν είναι διαπιστευτήρια κυβερνησιμότητας? Εγώ δεν θα έλεγα ότι εμφανίστηκε πρώτα με τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το πρώτο που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήταν μια πολύ ισχυρή λαϊκή αντίδραση στα μνημόνια. Ήδη από το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου του Παπανδρέου, παρότι η τραγωδία της Μαρφίν είχε παίξει, η πολύ ύποπτη κατά τη γνώμη μου, είχε παίξει έναν ασχετικό ρόλο σε εκείνη τη φάση, αλλά μετά είχαμε καινούργια παλιρροϊκά κύματα. Θυμάστε τι είχε γίνει με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Πριν την κυβέρνηση Παπαδήμου, ότι η εθνική επέτειος 28 Οκτωβρίου είχε μετατραπεί σε ένα λιντσάρισμα των πολιτικών ελίτ και σε μια ιεροσυλία εναντίον των συμβόλων του έθνους, του Προέδρου της Δημοκρατίας κλπ. Από ένα εξαγριωμένο πλήθος, το οποίο δεν έπαιρνε οδηγίες από πουθενά, αυθόρμητα κινήθηκε. Θέλω να σας πω πως υπήρχε μια πολύ σοβαρή λαϊκή αντίδραση στα μέτρα, την οποία ας πούμε εξέφρασε στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή στα μάτια πολύ κόσμου ρεαλιστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ του έδινε μια προοπτική εξουσίας, έλεγε αριστερή κυβέρνηση, έριξε αυτό το σύνθημα που ήταν πετυχημένο κατά τη γνώμη μου, γιατί ο κόσμος ήθελε μια πολιτική λύση των προβλημάτων, αλλά δεν έδειξε κάποια σοβαρότητα στη συνέχεια ότι αυτή την αριστερή κυβέρνηση πώς θα τη φτιάξει, με ποιους θα τη φτιάξει. Άλλοι λένε με το κουκό και την Ανταρσία, άλλοι λένε με τους ανεξάρτητους Έλληνες και κλείνουν τα μάτια και στην καραμαλική δεξιά τώρα στο Ίδρυμα Καραμαλή. Δηλαδή δεν έχει δείξει στον κόσμο πως έχει ένα σταθερό βάδισμα και ένα σχέδιο για το πώς θα τα βγάλει πέρα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που θα έρθει στην κυβέρνηση, αν έρθει βέβαια στην κυβέρνηση. Άρα τι πολιτικές δυνάμεις κατά τη γνώμη σας χρειάζεται, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, χρειάζεται έτσι όπως ανοιχνεύεται τον κόσμο σήμερα, το μέσο πολίτη αν θέλετε, ναι, αυτές που θα έχουν μια σαφήνεια ακόμη και αν δεν τους αρέσει στα αυτιά του μέσου πολίτη, δεν ηχεί, πώς να το πω, με μια ευμάρεια, να το πω κάπως έτσι, ναι, ότι θα επιστρέψουμε πίσω στο 7 όπως λένε κάποιοι. Τι πολιτικές δυνάμεις, με σαφή προσανατολισμό? Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς σήμερα, ή το ΚΚΕ ήταν στη θέση του, θα έπρεπε να θέσει στον ελληνικό λαό μια ιδεολογική διαχωριστική γραμμή. Ποιοι είναι με τον κομμουνισμό ή τον σοσιαλισμό, ποιοι είναι με τον καπιταλισμό. Αυτό που κάνει το ΚΚΕ δηλαδή. Δεν κρίνεται αυτό το πράγμα σήμερα. Και άμα θέτεις τέτοιο δίλημα στον ελληνικό λαό, τον διχάζεις με ιδεολογικούς όρους αντί να τον ενώνεις με κοινωνικούς. Το κοινωνικό πρόβλημα είναι που ζητάει απάντηση αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα κάνεις. Είτε έχεις αριστερή κυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε λαϊκή εξουσία που λέει το ΚΚΕ. Όπως και αν έρθει στα πράγματα, τι θα κάνεις την επόμενη μέρα? Η οποία θα είναι πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Δεν θα είναι στις ιδανικές συνθήκες που θα έχεις γύρω σου, δεν ξέρω εγώ, Σοβιετική Ένωση, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, οτιδήποτε στηρίγματα. Θα είσαι σε έναν κόσμο που δεν θα έχεις κανένα στηρίγμα βασικά παρά μόνο τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου γενικά, που θα μπορούν να σου εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη τους. Θα έχεις να λύσεις πολύ δύσκολα προβλήματα. Πώς θα πεις όχι στο χρέος άμα δεν βγεις και από το ευρώ, διότι την επόμενη μέρα θα σου κόψουν οι Γερμανοί τη χρηματοδότηση και είτε θα κόψεις δραχμές από το Εθνικό Νομισματοκοπείο, είτε δεν θα έχεις να πληρώσεις συντάξεις, μισθούς, θα πάνε στα ATM οι άνθρωποι και δεν θα βρίσκουν χρήματα να τραβήξουν και θα σκάσει η μπόμπα στα χέρια σου, στα χέρια της αριστεράς. Και αντί να φύγει ο Σαμαράς, όπως πιστεύουν ορισμένοι, σαν Ντελαρού Αργεντινής με το ελικόπτερο από το πρωθυπουργικό γραφείο της Μαξίμου, μπορεί να φύγει έτσι ο αρχηγός της επόμενης αριστερής κυβέρνησης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι πως ο λαός, ναι, περιμένει από την αριστερά μια σαφήνεια, αλλά όχι σαφήνεια ιδεολογικών όρων και τι μοντέλο κοινωνίας θέλει να φτιάξει, αλλά για τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίσει, πώς θα βγάλει τη χώρα από τα βράχια και θα την οδηγήσει σε ένα ασφαλές λιμάνι. Άρα το άμεσο λέτε και τα υπόλοιπα στην πορεία. Τα υπόλοιπα ο καθένας μπορεί να λέει και νομιμοποιείται βεβαίως να λέει το όραμά του τι είδους κοινωνία θέλει, αν θέλει τύπου Κούβας, αν θέλει τύπου τέτοια, αν θέλει ένα σοσιαλισμό με ελληνικά χρώματα, αν θέλει ένα δημοκρατικό καπιταλισμό τύπου Σουηδία. Αυτά τα πράγματα μπορεί να συνεπάρχουν και να δίνουν τον αγώνα για την ιδεολογική ηγεμονία. Αλλά δε, ούτε ο κόσμος θα ψηφίσει γι' αυτά, ούτε θα παλέψει γι' αυτά στους δρόμους αύριο, ούτε θα ρισκάρει τη ζωή του, αν θέλετε, πολύ περισσότερο παρά μόνο για τη δουλειά του, για την αξιοπρέπειά του, για το μέλλον των παιδιών του. Μια χαρά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Παπακοσταντίνου. Αυτή είναι η σκέψη του μέση πολίτη. Δράτω με τις ευκαιρίες έτσι ολοκληρωνοντάς, θα πρέπει να πω την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή, την επόμενη Παρασκευή, θα βρεθείτε στο Ηράκλειο, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης και εσείς και ο κύριος Αλαβάνος, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξανακούσουμε, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή ξέρω ότι ήσασταν από τους ανθρώπους
που λίγο έλειψε να χάσει και τη ζωή του. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν οι υπερβολές. Εντάξει, εσάς, μην υπερβάλλουμε. Απλώς εντάξει, τραυματιστήκατε, ναι. Στην περίφημη εξέγερση της Αιγύπτου, την Αραβική Άνοιξη. Σήμερα, για το πιάνω γεωπολιτικά, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση αλλάζει, τροποποιεί το παραμύθι, να το πω έτσι, γιατί παραμύθι ζούμε όλοι εδώ. Ναι. Και λέει: εγώ δεν συμφωνώ με την ΑΟΖ έτσι πως την κάνατε η προηγούμενη κυβέρνηση με την Κύπρο. Ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Όλα αυτά προφανώς δεν είναι ασύνδετα με το τι γίνεται γεωπολιτικά στη γωνιά μας. Σύριες, κουρδικό. Ναι. Προφανώς, κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Αιγύπτου είναι μια ασταθής κυβέρνηση καταρχήν, η οποία, όπως ξέρετε, κυριαρχούν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, αλλά αμφισβητείται πολύ ζωηρά από ένα κύμα διαδηλώσεων και πολλοί μιλάνε για το ενδεχόμενο μιας δεύτερης επανάστασης μετά την πρώτη που ανέτρεψε στο Μουμπάρακ εναντίον του Μόρση. Προς το παρόν η κυβέρνηση αυτή έχει την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, για να μην σας πω και την υποστήριξη, διότι οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι, εντάξει, προτιμούσαν τον Μουμπάρακ βέβαια, που ήταν ο δικτάτορας ο δικός τους άνθρωπος τόσα χρόνια. Αλλά αφού έπεσε, τι να κάνουμε, ποιος είναι ο επόμενος που μπορούμε να προσεδρεστούμε, οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Γιατί παίζουν αυτό το χαρτί? Το παίζουν διότι θέλουν να πάρουν τους Σουνίτες του αραβικού κόσμου, που όπως ξέρετε, οι Σουνίτες είναι η πλειοψηφία η θρησκευτική στους Άραβες. Οι Σιίτες είναι η μειοψηφία. Σιίτες είναι ο Άσαντ. Σιίτες είναι και στο Ιράν η μεγάλη πλειοψηφία. Το καθεστώς είναι σιιτικό. Οπότε θέλουν να παίξουν οι Αμερικανοί τους Σουνίτες, δηλαδή αδελφούς μουσουλμάνους Αιγύπτου, Ιορδανίας και ούτω καθεξής, απέναντι στον κύριο εχθρό τους αυτή τη στιγμή στην περιοχή, που είναι το Ιράν και δευτερευόντως η Συρία. Γι' αυτό βλέπετε πως αυτή τη στιγμή ο Μόρση έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Πήγε ο Τζον Κέρι, ο υπουργός εξωτερικών, κάτω τις προάλλες. Και από αυτή την άποψη νομίζει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί από καλύτερες θέσεις και στην εξωτερική πολιτική, μεταξύ άλλων και για το θέμα της ΑΟΣ. Επιπλέον, πάρτε υπόψη πως αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι τους έχουν στηρίξει, στο θέμα του Συριακού είναι μαζί. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι η παντελής έλλειψη ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Από την εποχή του Σιμίτη η Ελλάδα καρφώθηκε στο δόγμα το καραμαλικό, είμαστε Δύση, η Ευρώπη είναι το μέλλον μας, ωραία, εκεί ανήκουμε, και υποτιμούσε όλη την αραβική της γειτονιά, με την οποία είχε παραδοσιακά πολύ καλές και οικονομικές και τόσο κατασκευαστικές εταιρείες, πετρελοειδή και τα λοιπά, είχαν δραστηριότητες στις χώρες αυτές, αλλά και πολιτικές σχέσεις. Αυτά δεν τα κάνουν σοβαρές χώρες. Δηλαδή ακόμα και η Γαλλία, η οποία ας πούμε είναι στην καρδιά της Ευρώπης, οι πρόεδροι της κάθε φορά πηγαίνουν περιοδίες στην Αφρική, στις γαλλόφωνες χώρες, σε χώρες που για μας είναι τελείως. Μπουρκίνα Φάσο βλέπεις ας πούμε το Σιράκ. Ενώ η Ελλάδα ας πούμε έτσι με το σύνδρομο του αρχοντοχωριάτη ας πούμε, του επαρχιώτη που ξαφνικά ας πούμε μεγαλοπιάστηκε, ενός πολιτικού μανταμσουσουδισμού ας το πούμε έτσι, σνομπάραν όλο τον αραβικό περίγυρο. Θα τα πληρώσουμε κάποια στιγμή.